και να συνεχίσουμε με την, την όμορφη Λάρισα. Λάρισα, ναι. Θα σε πάω τώρα. Θα σε πάω λοιπόν σε έναν ποδηλάτη που ξεκινά στο Π με προορισμό οικονοχής και εισβάλλει σε στρατόπεδο και μπουζουριάζεται. Λοιπόν, αλλού πήγε, αλλού κατέληξε. Αλλού πήγαινε μάλλον. Σκέψου λοιπόν, κάνε εικόνα τώρα το συμβάν. Πηγαίνει για τον οίκο ανοχής, με το ποδήλατο, okay. Μπαίνει στο στρατόπεδο και είναι σε κατάσταση, λοιπόν, όλοι κατεβάστε τα τώρα. Η ειδήσια λοιπόν ενός μεθυσμένου φαίνεται πως συνέβη πριν λίγες μέρες στο... Και τι λέει στο Παρίσι? Τι μου λέει εδώ? Τέλος πάντων, εδώ έγινε, στην Λάρισα. Μια άκουσα ενδιαφέρουσα λοιπόν αλκοολική κούρσα έκανε πριν από λίγες μέρες ένα ποδηλάτη στη Λάρισα. Ο αρχικός σκοπός του ήταν να επισκεφθεί λοιπόν, όπως είπαμε, έναν οίκο ανοχής, όμως το αλκοόλ κατάφερε να του επιβάλλει μια άλλη τύπου βραδιά, πιθανώς ακόμα πιο γεμάτη από εμπειρίες. Φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι ο ποδηλάτης θα μπορούσε να μην είχε πάει να μην είχε περάσει ολόκληρη τη μέρα του πίνοντας μπύρες. Αυτό όμως, αυτός ήταν ο καταλυτικός παράγοντας των μετέπειτα εξελίξεων. Πήρε λοιπόν το ποδήλατό του και την έκανε από το χωριό, από τον Πλατήκαμπο, για τη Λάρισα. Πρόσεξε τώρα, από το χωριό προς τη Λάρισα, ναι, με το ποδήλατο. Με το σκέψου πόσο πολύ το ήθελε για να το κάνει αυτό τώρα, έτσι. Πλατήκαμπο, ναι, ναι. Θα είναι μια απόσταση άλλη. Δεν ξέρω την μου, απόσταση. Ούτε εγώ την γκουγκλάρουμε, μα θα τη μάθουμε τώρα. Θα τη μάθουμε, ναι. Θεωρώ ότι είναι μια απόσταση που παίρνει παραπάνω ώρα με ένα ποδήλατο παρά με ένα αυτοκίνητο. Όπου λέει συνέβη η μαζική εμπειροποσία με σκοπό να βρει τις υπηρεσίες που αναφέρθηκα νωρίτερα. Καταρχάς να πούμε ότι κατάφερε να φτάσει με επιτυχία στη Λάρισα. Και αν εκεί τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται με δικό του τρόπο. Κανείς δεν ξέρει πόσο ακριβώς τα κατάφερε, όμως βρήκε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έψαχνε. Χωρίς να το καταλάβει, έχασε το δρόμο του. Α, για να δούμε. Πλατήκα όπως Λάρισα λοιπόν, γιατί είμαστε και live εκπομπή. 11,5 χιλιόμετρα, 15 λεπτά. Με το αμάξι. Με το αμάξι, έτσι. Άρα με ποδήλατο θα θέλει ένα μισάωράκι στο νερό. Στο νερό. Μισά και δεν ξέρω και το δρόμο τώρα εκεί πέρα πώς θα είναι, αν είναι ευθεία ή αν θα είναι παράξενο. Ευθεία φαίνεται. Όχι, όχι. Α, εδώ το λέει από εθνική όμως. Δεν νομίζω ποτέ θα πας από εθνική εδώ. Ναι, δεν παίζει. Οπότε λογικά θα πρέπει να πήγε, ξέρεις, από στενάκια. Ναι. Από... Δεν λες να βάλω στο χάρτη χωρίς δύο, χωρίς. Πώς το λένε. Εγώ εθνική. Τώρα ξέρεις τι απορία έχω. Τι απορία έχεις? Πόσες φορές μπορεί να έχει κάνει αυτή τη διαδρομή με το ποδήλατο για να πάει σε οικονοχής, για να ήξερε πώς να βρει ακριβώς την τοποθεσία για να μην μπει με το ποδήλατο στην εθνική? Ναι, λογικά, ναι. Λογικά θα το έχει ξανακάνει. Σαφέστατα. Απλά δεν το είχαμε μάθει γιατί. Λογικά, ξανά έχει μεγαλώσει και από μικρό στον Πλατήκαμπο. Θα ξέρει λογικά τις αποστάσεις και πώς να πάει στη Λάρισα και χωρίς αμάξι κτλ. Σίγουρα. Αλλά. Εντάξει. Θα το περπατήσεις, ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, ναι. Γιατί να ξέρεις όλους τους τους δρόμους. Για ας πούμε το αμάξι θα πάρεις το συντομότερο και πιο γρήγορο δρόμο. Ναι. Εγώ σου λέω λογικά το έχει κάνει πολλές φορές, απλά δεν κατέληξε σε στρατόπεδο για να το μάθουμε όλοι μάλλον. Όχι, θα είχε. Εντάξει, βασικά ήταν μεθυσμένος, έτσι λέει. Τις άλλες φορές μάλλον θα ήταν νυφάλιος. Λέει κιόλας ότι χωρίς να το καταλάβει έχασε το δρόμο του. Βρήκε το και στρατόπεδο. Sorry, ναι, άλλη απορία που έχω εγώ τώρα. Για πες. Πώς μπέρδεψε τον Νικάνο με το στρατόπεδο? Γιατί εξωτερικά και μεθυσμένο θα είσαι. Το καταλαβαίνεις ρε φίλε ότι είναι στρατόπεδο. Αυτά σου κάνουν οι μπύρες. Ναι. Τι να πω. Έχασε λοιπόν λέει το δρόμο του, βρήκε το στρατόπεδο της πολεμικής αεροπορίας της Λάρισας, πήγε στους αεροπόρους. Οκ, είσαι οπτάμενος. Πέρασε την πύλη και άρχισε να κόβει βόλτες αμέριμνος. Έψαχνε το παιδί, τώρα ξέρεις. Τελικά έγινε αντιληπτός και συνελήφθη, οπότε μίλησε στους αστυνομικούς για τη σουρεαλιστική του επιτυχία. Αυτό που το κάνει ακόμη πιο μαγικό είναι ότι κατάφερε να περάσει την πύλη του στρατοπέδου χωρίς να τον σταματήσει ούτε μια ψυχούλα. Δηλαδή, πες ότι φτάνεις, πες ότι τον μπερδεύεις, παιδί μου. Είναι η απαραίτητη. Α, μπήκε μέσα ανενόχλητος. Ανενόχλητος μπήκε μέσα. Δηλαδή, δεν είπε κανείς ποιος είναι αυτός, γιατί μπαίνει στο στρατόπεδο. Άτιση που λένε. Ναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω μια ερώτηση. Κι άλλοι. Τι συμβαίνει δηλαδή με την προστασία των στρατοπέδων? Και άμα στα στρατόπεδα μπαίνουμε έτσι ανενόχλητοι, στα σύνορά μας, όπως θα λέει και ένας Ελληνάρας, τι γίνεται στα σύνορά μας? Τι γίνεται εκεί? Και μετά λένε για όσοι μπαίνουν και σου βγαίνουν και εντάξει, γελά. Λοιπόν, τελικά λοιπόν έγινε τελειτώσετε όπως είπαμε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ για την ιδιαίτερη αυτή εισβολή. Πάντως, αν μπήκε τόσο εύκολα μέσα και μάλιστα με ποδήλατο, το σωστό θα ήταν να τον προσλάβουν αντί να τον συλλάβουν. Ούτε καν κρυφά, ξέρω εγώ, με ποδήλατο από την κεντρική πύλη. Από την κεντρική πύλη μπήκε μέσα. Εκεί. Και θα σου πω τώρα, ήταν τόσο sneaky και καλός
που ή να τον βάλουμε ανιχνευτή ή απλά ο στρατός δεν ξέρει τι εγώ κάνει. Εγώ νομίζω ότι μπήκε μέσα, μπήκε κανονικά από την κεντρική πύλη. Και... δεν νομίζω τον ένιωξε ιδιαίτερα να κάνει φασαρία. Και αν έχει και εικόνα τον ποτέ θα κόρναρε κιόλας, ξέρω εγώ. Έφτασα. Δεν παίζει. Γεια σας, βγείτε έξω.